Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι υπουργοί και κυρίες υπουργοί. Να ξεκινήσω από κάτι, δεν θα ξεκινήσω από αυτό, αλλά κύριε Θεοχάρη, ακόμα και στην τροπολογία που έχει έρθει, το αφορολόγητο είναι μέχρι τις 20.000. Μετά δεν υπάρχει αφορολόγητο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει. Χαμπάρι, ήσασταν και Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Πάμε παρακάτω. Συζητάμε λοιπόν σήμερα το νομοσχέδιο που έχει γραφτεί από την ελληνική κυβέρνηση για την ασφαλιστική και φορολογική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της συμφωνίας του καλοκαιριού. Ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, είναι αλήθεια, που όμως θα μου επιτρέψετε να πω σε μεγάλο βαθμό είναι αντιδράσεις ενός συστήματος βολεμένων που είχαν συνηθίσει στα χρόνια της κρίσης αλλά και στα χρόνια της μεταπολίτευσης να στέλνουν το λογαριασμό στα συνήθη υποζύγια, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους μικρομεσαίους. Ένα νομοσχέδιο που πολλοί από εσάς εδώ μέσα λέγατε ότι είναι μονομερής ενέργεια και χαίρεσασταν κιόλας. Γιατί δεν μπορούσατε να πιστέψετε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα κατάφερνε τελικά να προστατεύσει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα χωρίς να την μπλοκάρουν οι θεσμοί. Γιατί εσείς είχατε συνηθίσει να σας στέλνουν τα νομοσχέδια, να τα μεταφράζετε και μετά να τα ψηφίζετε. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι σημαίνουν οι όροι διαπραγμάτευση και κόκκινες γραμμές. Άλλωστε σας φέρνει και ανελεργία το κόκκινο. Το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ για να ψηφίσουμε δύο μεταρρυθμίσεις που στον πυρήνα τους όμως έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Την αναδιανομή, την προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση χαρακτηρίζεται επιπλέον από το χαρακτηριστικό της διαγενειακής δικαιοσύνης και της ισονομίας όλων. Χωρίς πατρίκιους και πληβίους, χωρίς ευνοημένους και αδικημένους. Ξενίζει πιθανώς το γεγονόν ότι δεν καταφύγαμε στον εύκολο τρόπο μιας οριζόντιας περικοπής συντάξεων. Της 12ης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, όπως είχατε κάνει εσείς 11 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς σας φαίνεται αδιανόητο ότι στο ασφαλιστικό σύστημα πρέπει ο καθένας να συμβάλλει σύμφωνα με την πραγματική του οικονομική δυνατότητα. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε, για παράδειγμα, ότι ένας μηχανικός, ένας συνάδελφός μου, που εξαιτίας των δικών σας πολιτικών δεν μπορεί να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα, μέχρι τώρα δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώνει τις φορές. Που κάποιοι λίγοι άλλοι μηχανικοί με πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα πληρώναν με ευκολία. Ίσως αυτοί οι λίγοι, οι ευνοημένοι και οι υπάλληλοι των Υπουργικών Γραφείων της Νέας Δημοκρατίας μας απειλούν σήμερα ότι θα μας διαγράψουν από το ΤΕΕ. Εμείς το ενημερώνουμε ότι υπερασπιζόμασταν και υπερασπιζόμαστε αυτούς τους μηχανικούς που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας οδήγησαν στην ανέχεια. Γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν εκτοξευτεί τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αυτοαπασχολουμένων. Γιατί όλοι καλούνταν να πληρώσουν το ίδιο ασφάλιστρο ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων τους. Με τις προτινόμενες ρυθμίσεις, οι συνάδελφοί μου μηχανικοί, που είδαν το εισόδημά τους τα τελευταία χρόνια να εκμηδενίζεται, πλέον έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν σημαντικά μικρότερες φορές. Οι οποίες ιδιαίτερα για τα εισοδήματα από 7.000 και κάτι μέχρι και 13.000 είναι μειωμένες επιπλέον κατά 50%. Ενώ για εισοδήματα πάνω από αυτά η έκπτωση μειώνεται κατά 1% για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συντροπτική πλειοψηφία των επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών να καλείται να πληρώσει λιγότερες ασφαλιστικές φορές. Γιατί αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσοι μηχανικοί νομίζετε ότι έχουν μείνει με καθαρά εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ? Η ύφεση που προκαλέσατε στη χώρα έπληξε πρώτα τους εργαζόμενους του κατασκευαστικού κλάδου. Με τις πολιτικές σας οδηγήσατε τους νέους συναδέλφους μηχανικούς να εκλιπαρούν για ένα κομμάτι ψωμί με τη χειρότερη μορφή ελαστικής εργασίας του εργασιακού μεσαίωνα που επιβάλλατε. Της απασχόλησης με μπλοκάκι. Αυτούς τους μηχανικούς και εν γέννη σε εισαγωγικά ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες υπερασπίζεται το σημερινό νομοσχέδιο με την καθιέρωση της υποχρέωσης του εργοδότη να πληρώνει τις εργοδοτικές φορές. Ορίστε. Διπλά. Γιατί, κύριε... εντάξει.
Επίσης και φορολογικά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με καθαρά εισοδήματα κάτω των 32.000 ευρώ, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, που το ξεχνάτε περιέργως, δεν έχω καταλάβει γιατί, θα κληθούν να πληρώσουν σαφώς χαμηλότερο άθροισμα φόρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 92% των φορολογουμένων με εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πληρώσει λιγότερο φόρο. Το συμπέρασμα από όσα ανέφερα είναι ότι με τη διπλή μεταρρύθμιση που προτείνουμε σήμερα προσπαθούμε να μεταφέρουμε τα ασφαλιστικά και φορολογικά βάρη από τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα στα υψηλά εισοδήματα που τόσα χρόνια έμεναν αλόβητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο δεν οδηγήθηκε στην καταστροφή τώρα. Καταλυστεύτηκε από τα θαλασσοδάνεια που δίνατε στους κολλητούς σας. Τα θυμάστε? Καταλυστεύτηκε από τον τζόγο στο χρηματιστήριο. Τότε που βάζατε τα ταμεία να τζογάρουν μαζί με τους απλούς πολίτες. Τότε που ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί μας καλούσαν να παίξουμε στο χρηματιστήριο. Καταλυστεύτηκε από τα δομημένα ομόλογα. Και δέχτηκε και τη χαριστική βολή από το καταστροφικό PSI το 13 δις. Αυτό το ασφαλιστικό σύστημα δεν ήταν βιώσιμο και δεν είναι βιώσιμο γιατί οι πολιτικές που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν πολιτικές που οδήγησαν την ανεργία από το 12% στο 25%. Εσείς φέρατε την ανεργία στο 25% με τις πολιτικές που ασκήσατε. Και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, θέλω να πω δύο σημαντικές ρυθμίσεις που υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο αυτό. Η πρώτη, και οι δύο έχουν περάσει τα ψηλά. Η πρώτη είναι για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας. Είναι η διάταξη για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να πληρώνει κάθε επιχείρηση με βάση τον όγκο και την ένταση εργασίας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η δεύτερη είναι αυτή η οποία υπήρχε μέσα στο 3863 του 2010 αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί δεν βγήκαν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις. Επιτέλους επιβάλλεται σε όλο τον ιδιωτικό τομέα οι μισθοί να πληρώνονται ηλεκτρονικά. Και πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο που θα συμβάλλει στη μείωση της μαύρης και ανασφάλισης εργασίας αλλά και στην πάταξη του φαινομένου μη πληρωμής των εργαζομένων από πολλές επιχειρήσεις. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι κάνετε φιλότιμες προσπάθειες τόσο εσείς όσο και τα συστημικά μέσα, που γι' αυτό άλλωστε στενοχωριέστε που είναι κλειστά αυτές τις μέρες, μην ανησυχείτε, αύριο θα ανοίξουν, να πείσετε τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους ότι τα μέτρα που προτείνουμε είναι αντιλαϊκά. Όπως να είστε σίγουροι ότι μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή τους, οι πολίτες θα αντιληφθούν την πολιτική σας απάτη. Ευχαριστώ.